ήταν η στιγμή. Πιστεύω πως μόνο εσύ μπορείς να τον επηρεάσεις. Να τον επηρεάσω? Να του πεις ότι η προσφορά μας είναι η καλύτερη. Άλλωστε αυτό δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Δεν θα χάσετε χρήματα. Κωνσταντίνε, θα θέλω να σταματήσει αυτή τη συζήτηση. Δεν αισθάνομαι ανετά. Ίσως γιατί ξέχασα να σου αναφέρω μία λεπτομέρεια. Η επιρροή που θα ασκήσεις τον Αλέξη σχετικά με την προσφορά μας δεν θα είναι με το ασημείωτο. Θα πάρεις μια γενναία προμήθεια. Κωνσταντίνε, απορώ πώς σκέφτηκες. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να... Μην ταράζεσαι, άκουσέ με. Χριστέ μου, γι' αυτό με κάλεσες εδώ. Για να με εξαγοράσεις. Λυπάμαι, αλλά έπεσε σε λάθος άνθρωπο. Μην βιάζεσαι. Κι αν σου έλεγα ότι αυτό θα είναι το πόνο σου. Σας είπα, πέσατε σε λάθος άνθρωπο. Μαρία, μια στιγμή, σε παρακαλώ. Μα δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Τι θέλεις πια, γιατί επιμένεις? Σε παρακαλώ να μην πεις τίποτα στον Αλέξη. Αν το μάθει θα χαλάσει τη συνεργασία μας και είναι ο καλύτερος μας πελάτης, τον έχουμε ανάγκη. Θα σου ήμουν υπόχρεος. Δεν ξέρω. Μετά από αυτό θα πρέπει να ξέρει με ποιους συνεργάζεται. Ακού, Μαρία. Από τη δική μου τη δουλειά ζουν οι γονείς μου. Το ξέρω, δεν με πιστεύεις, αλλά είναι αλήθεια. Δεν το ρίχνω στο μέλλον. Ρώτα όπου θέλεις και θα σου πούνε. Σε παρακαλώ. Θα σου ήμουν υπόχρεος. Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα, σου το υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μαρία. Είσαι πολύ ωραίος άνθρωπος. Ναι, το ξέρω ότι είναι μια χαρά άνθρωπος, αφού είναι φίλος δικό σου. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε να το καλέσουμε εδώ στο σπίτι, να φάμε μαζί απόψε, να γνωριστούμε. Μπορεί να μην ταιριάζουν τα χνότα μας, βρε αδερφέ. Τα χνότα του θα μυρίζουν μπύρα. Πού να ταιριάζουν με τα δικά σου που μυρίζουν κρασί? Θα πεθάνω από τις αναθυμιάσεις. Τίποτα. Εδώ η Κετούλα αναρωτιέται τι φαγητό να του ετοιμάσει. Ναι, μια αναρώτηση την είχα. Μα ναι, σου λέω, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κατά τις 8, 8 και μισή τη λες, είναι καλά? Α, ωραία. Θα έρθεις κι εσύ? Α, έχεις επισκέψεις. Καλά, θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τις εντυπώσεις. Εντάξει, άντε, γεια. Κανονίστηκε. Ποιος να το έλεγε. Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Και τουλά, σε προειδοποιώ. Θα φερθείς σαν καλή οικοδέσποινα. Να δείξουμε στον άνθρωπο και πόσο φιλόξενος λαός είμαστε. Κάποτε επιτάσσανε τα σπίτια μας, το ξέχασες? Και τώρα θα μας το επιτάξει η εφορία, αν δεν ξεπληρώσουμε το χρέος μας. Η εφορία δεν κατάσχει σπίτια. Το πολύ πολύ να βάλουν εσένα φυλακή. Α, μπράβο, Κετούλα. Συγχαρητήρια. Το σέβεσαι το στεφάνι σου. Αν δεν το σεβόμουν, δεν θα δεχόμουν αυτή τη συνάντηση. Έλα, θα δεις. Όλα θα πάνε μια χαρά. Ναι. Και θα οικοδομήσουμε και την ελληνογερμανική φιλία. Άρχισε τώρα τις ειρωνίες σου. Εγώ? Σε ηρωνεύομαι εγώ? Έλα, βρε, Κετούλα. Εγώ που σε έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Ναι, καλά. Έλα, δώσ' μου φυλάκι, έλα. Και ο θείος? Τι θα λέει ο θείος? Εκεί που είναι ψαλμωδίες με τους αγγέλους θα λέει. Να κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Ο θείος μου δεν έπεσε στα καλάβρητα για να φιλεύω εγώ γερμαναράδες στο σπίτι. Α, τώρα που είπες φιλεύω, ο Ματίας τι λες, θα τον τρώει το μουσακά? Με ζήτησε κανείς? Μόνο ο κύριος Χαραλάμπους. Δηλαδή δεν είχες πολλή δουλειά σήμερα? Μάλιστα. Και είπες, δεν ρίχνω το ταρό. Να δω πόσος καιρός μου μένει μέχρι την απόλυσή μου. Αχ, κυρία Στεφανέλη, να σας εξηγήσω. Μαρκέλα! Τελείωσε το meeting.
Βεβαίως. Και με θεαματικά αποτελέσματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε κάτι καινούριο? Έλα, πάμε στο γραφείο μου. Α, όχι, άστο καλύτερα, γιατί θα έρθει ο Αλέξης και δεν θέλω να με βρει στο γραφείο μου. Όμως πες μου τι έγινε, δεν σε βλέπω καλά. Πάμε στο γραφείο σου. Μετά το λανσάρισμα της νέας κολεξιών, ο Αλέξης, ο Δημήτρης και εγώ πάμε Νέα Υόρκη. Αχ, τι ωραία! Σε ζηλεύω! Και μάντεψε πια να αφήνει το πόδι του ο Αλέξης. Όχι. Δεν σε πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Ακριβώς. Τη Μαρία. Και σε τι έκανες, τον άφησες? Δεν έχεις καταλάβει, Λίλιαν. Δεν έχω όρεξη να καυγαδίζω άλλο για τη Μαρία. Αχ, ναι, αλλά δεν ξέρεις τι είναι ικανή να κάνει αν μείνει μόνη της. Έτσι, χωρίς κανέναν έλεγχο. Να γεμίσει την εταιρεία με άσχημα μοντέλα. Άσε, γιατί έχω ράματα για τη γούνα της. Τι εννοείς? Καταφωνή. Α, και τζατζίκι. Οπωσδήποτε τζατζίκι. Γιαούρτι έχουμε? Για τα μούτρα του άφθονο. Έλα, για το να μην αρχίζεις πάλι τα ίδια. Αλλά μετά πώς θα πληθεί? Δεν θα του κάνει το σαπούνι μας? Σε άλλα σαπούνια είναι μαθημένος. Παναγία μου, ανακατεύθηκα. Μα τι άνθρωπος είσαι εσύ? Δεν μπορώ, βρε Ηρακλή. Συγγνώμη, προσπαθώ. Αλλά κάθε φορά που γράφω φαγητά, μου έρχεται ο θείος Ευτύχιος μπροστά μου. Θα πεινάει, φαίνεται. Κάποια ζουζουνιά θα έκανε και πάνω και τον αφήσανε νηστικό. Όχι, σοβαρά. Κι αν κάποιος από το σόι του λεγάμενο εκτέλεσε το θείο μου, που το ξέρουμε. Αμάν βρε και τι, έλεος πια, έλεος! Είπαμε να κάνεις μια προσπάθεια. Α, είναι να μου το βγάλεις ξινό, να πάω να γίνω νυχτοφύλακας, μπας και δούμε μια άσπρη μέρα. Εντάξει, αγάπη μου, δίκιο έχεις. Ένα τζατζίκι θα το φτιάξω. Με μπόλικο σκόρδο, να το χαρεί. Κοίτα, κοίτα, περπάτημα. Κάπως ταραγμένη τη βλέπω ή μου φαίνεται? Μπα, είναι του φυσικού της. Λοιπόν, εγώ έχω δουλειά, πάω στο γραφείο. Εντάξει, τα λέμε αργότερα. Καλησπέρα, Μαρία. Όλα καλά με τον ορθοδοντικό? Γιατί φαίνεσαι να πονάς. Όχι. Ναι, δηλαδή πονάω λίγο. Μαράκι. Μην αργήσεις, όλο και κάτι θα σε χρειαστεί ο Αλέξης, ε. Α, και περαστικά. Μάρθα, έχω δουλειά, δεν μπορώ. Τόσο χάλια, ε. Κι εγώ είχα στηρίξει ελπίδες αυτό το ραντεβού. Το παρεξήγησες. Ο άνθρωπος είχε φιλικό ενδιαφέρον και μόνο. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να ξαναβρεθούμε. Βρε, μπας και έκανα λάθος. Μήπως τελικά πρέπει να εστιάσεις τον Νικόλα? Ναι, κοίτα. Εγώ πάω στο γραφείο μου τώρα. Πάνω στην ώρα, να και το αφεντικό σου. Τι έγινε, Μαρία, εντάξει, τα δουλειά σου? Το ένα της δοντάκι πονάει λίγο. Μάρθα! Αλλά κατά τα άλλα όλα καλά. Κάνε μου μια χάρη, βρες μου σε παρακαλώ τη Λουκία και πες της να φέρει τα σχέδια του Κρίσου στο γραφείο μου. Επήγη. Μάλιστα. Έφυγες. Ναι, ναι, αμέσως. Σιγά καλέ, πώς της φέρεστε έτσι? Θα της φύγει κανένα δοντάκι. Έλα, Σέργιε, σε ψάχνω όλη μέρα. Έχω μια πληροφορία για σένα. Θες να συναντηθούμε απόψε? Α, δεν μπορείς. Όχι, εντάξει, αύριο. Ναι. Λίλιαν, με ζήτησε κανείς? Έλα, νούλα μου. Ναι, τώρα πρέπει να σε κλείσω. Γεια. Καλησπέρα, Αλέξη. Ορίστε, έχω κρατήσει και τα ονόματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, Δεσποσίνη? Ταραγμένη σε βλέπω. Δημήτρη! Ολόκληρος. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλύτερα από ποτέ, σε πληροφορώ. Ωραία, λοιπόν, το βράδυ θα είσαι ακόμα καλύτερα. Γιατί? Γιατί θα έρθω από το σπίτι σου να κάνουμε κοκκούνινγκ. Μάλιστα. Μήπως θα ήταν καλύτερα να βγαίναμε έξω να κάνουμε μπουζινγκ? Έλα ρε εσύ, Λίλιαν. Έλα βρε, Λίλιαν, δεν με λυπάσαι, κουρασμένο παλικάρι? Πού να τρέχω στα μπάρ και τα ξενύχτια? Τα meetings με απομυζούν. Επειδή όμως είμαι κι εγώ κουρασμένη, μήπως να τα αφήναμε για μια άλλη φορά? Να σου πω. Τώρα τελευταία έχω την εντύπωση ότι με αποφεύγεις, ιδέα μου είναι. Συμβαίνει κάτι? Ή μάλλον υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή σου? Όχι βέβαια. Τότε? Τότε? Θα χαρώ πολύ να έρθεις στο σπίτι μου απόψε. Πάει καιρός. Τέλεια, έκλεισε. Λοιπόν, βάζεις κάτι μικροσκοπικό,
και με περιμένεις. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό εστιατόριο. Έχει λίστες αναμονής, αλλά η Μαργαρίτα μας έκλεισε τραπέζι. Ωραία. Θα τα πούμε το βράδυ, λοιπόν. Αλέξη, χαίρομαι πολύ που θα βγούμε έτσι οι δυο μας. Το χρειαζόμασταν. Ναι, κι εγώ. Συγγνώμη για πριν, ε. Φιλάκια. Τι έγινε, σου κόψανε και το νερό? Το νερό μπορεί να μην μου το κόψανε, αλλά παρόλο που πλήρωσα το ρεύμα. Με τα λεφτά μου. Με τα λεφτά σου και θα στα δώσω πίσω, μην ανησυχείς. Τώρα τι θα κάνω, το ρεύμα δεν το συνδέουν αμέσως. Άλλη μια νύχτα με τα κεριά. Τώρα που πήρες και το κολλάει. Άντε βρε, σε βλέπω υποψήφια στο survivor. Αχ, Μαρκέλα, δεν καταλαβαίνεις. Θα έρθει ο Δημήτρης απόψε στο σπίτι μου. Δεν μπόρεσα να τον αποτρέψω. Τι θα κάνω? Την πάπια. Θα του πεις ότι τα κεριά τα έχεις για ατμόσφαιρα. Και το ψυγείο. Τι θα του πω για το ψυγείο? Ότι κάνεις απόψυξη. Αχ, ρε Μαρκέλα, σε παρακαλώ, δεν έχεις κάποιον γνωστό εκεί στη ΔΕΗ να με τακτοποιήσει? Αφού θα σε τακτοποιήσει ο Δημήτρης, τόσο αδιφάγα είσαι πια. Σοβαρά. Κοίτα, Λίλιαν, οι διασυνδέσεις μου περιορίζονται μόνο στο χώρο της μόδας. Αν θες να σου δανείσω κανένα συνολάκι για την περίσταση, κάτι που να φωσφορίζει για να διακρίνεις το σκοτάδι, να σου δώσω. Αλλιώς. Καλά, καλά. Εντάξει, άσε. Άσε, κατάλαβα. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι ο Δημήτρης δεν θα καταλάβει τίποτα και ότι θα με περάσει για πολύ ρομαντική. Μεγάλη σημασία δίνει στη γνώμη του Δημήτρη, κατά τη γνώμη μου. Δεν μ' ακούς. Αυτός να με θυμηθεί στο τέλος, θα σου αλλάξει τα φώτα. Ούψ. Φώτα είπα. Τι σου θύμισα και εσένα τώρα? Κέτι! Πιο δυνατά, δεν σ' άκουσαν στο μεσολόγγι. Τι είναι αυτό? Το δάχτυλό σου. Τα νύχια σου θέλουν κόψιμο. Μη μου κάνεις εμένα τη χαζή. Τι είναι αυτό πάνω στο δάχτυλό μου? Μάκα. Σκόνη είναι, Κέτι. Σκόνη! Α, ναι. Φαίνεται ότι θα έπεσε από τη συνείδησή σου. Πότε την ξεσκόνησες τελευταία? Όχι τότε που με έβαζες να μαγειρεύω για το Τρίτο Ράιχ. Η συνείδησή μου εμένα είναι καθαρή και εξάστερη. Το σπίτι είναι σε κακά χάλια. Πιάσε το ξεσκονόπανο αμέσως. Το ξεσκονόπανο θες τώρα? Ορίστε. Και μην αμελήσεις να ξεσκονίσεις πίσω από τα κάδρα. Να σου πω, αυτή τη φορά μην αμελήσεις να της πας τίποτα λουλούδια, κανένα μπουκάλι κρασί. Και εσύ να μην αμελήσεις να μου κάνεις αύξηση. Ουσιαστικά αυτά τα έξοδα είναι εταιρικά. Τι κοιτάς, παιδί μου? Χάρη σου κάνω που βγαίνω με τη Λίλιαν. Ναι, πες το, ρώτησε, ρίχνουμε και στην πορνεία. Θα το πω. Γιατί να μην το πω? Παρακαλώ. Δεν ενοχλούμε. Εσάς περιμέναμε. Καλώς στη Λουκία μας. Έφερες τη σχέδια? Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω τι τα θέλετε. Τίποτα, μη σε απασχολεί. Να κοιτάξουμε κάτι λεπτομέρειες. Και θα σε παρακαλούσα να μην πεις τίποτα στον Κρίστο και τον ανησυχήσεις άδικα. Μάλιστα, όπως νομίζετε. Μπορείς να πηγαίνεις τώρα. Θα τα επιστρέψει η Μαρία. Ναι, μόνο μην τα αργήσετε, γιατί θα τα χρειαστεί ο Κρίστο. Μην είναι ήσυχη. Ρε εσύ, Αλέξη, είσαι σίγουρος ότι δεν θα πει τίποτα στον Κρίστο? Πιο σίγουρος δεν γίνεται. Ο πατέρας μου της είχε πάντα απόλυτη εμπιστοσύνη. Καλά, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, Μαρία. Μαρία. Είπατε κάτι? Πού ταξίδευες? Εγώ... πουθενά. Βρε Αλέξη. Βρε Αλέξη. Ας το ήσυχο το κορίτσι. Μπορεί να είναι ερωτευμένο. Όχι. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου.
Θέλω να με βοηθήσει να δούμε από πού μπορούμε να κόψουμε. Μάλιστα. Από πού μπορούμε να βρούμε φτηνότερους προμηθευτές σχετικά με κουμπιά, φερμουάρ, μανικετόκουμπα και τα συναφή, κατάλαβες. Ναι, βέβαια. Αλλά δεν θα τα πάρουμε από την Τέξιχρο. Όχι αναγκαστικά. Έχω και άλλες προσφορές και θέλω να τις εξετάσουμε μαζί. Μάλιστα. Αν και ήδη κλείνω προς τη Rack Fabrics. Τη Rack Fabrics? Ναι, γιατί. Έχεις κάποια αντίρρηση? Όχι. Για τα υφάσματα εντάξει. Αλλά για τα υπόλοιπα, μήπως να τα παίρναμε από αυτούς που εμπιστευόμαστε περισσότερο, όπως η Τέξιχρο. Γιατί έχουμε λόγους να μην εμπιστευόμαστε τη Rack Fabrics. Τι είναι αυτό? Διαστημόπλιο. Αυτό το τραπεζομάντιλο θα βάλεις? Γιατί, τι έχει? Δεν βάζεις κανένα ξεσκονόπανο καλύτερα? Δεν κατάλαβα. Τόσα χρόνια το χρησιμοποιούμε, τώρα σε πείραξε? Ναι, αλλά σήμερα έχουμε επισκέψεις. Τι θες, να στρώσω τα πρικιά μου? Δεν είναι κακή ιδέα. Εκείνο το λευκό το δαντελωτό με τα λουλουδάκια μια χαρά είναι. Αυτό το έχω για το γάμο της κόρης μας. Πού ξέρεις? Μπορεί ο Ματίας να έχει κανένα γιο της παντριάς και το τραπεζομάντιλο να εξυπηρετήσει το σκοπό του. Πρώτα να έχεις ιερό και όσιο. Τι σου έλεγα πριν? Την κόρη μας σε Γερμανό. Τι θα πει ο Θείος Ευτύχιος? Θα του μιλήσω εγώ και θα καταλάβει. Τι να σου πω. Με αυτά που ανέχομαι, το πιο πιθανό είναι να του μιλήσω εγώ πρώτα. Τι συμβαίνει, Μαρία? Γιατί δεν μιλάς? Έχουμε λόγους να μην εμπιστευόμαστε τη Rack Fabrics. Σε παρακαλώ να μην πεις τίποτα στον Αλέξη. Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα, στο υπόσχομαι. Όχι. Κανένα λόγο. Ωραία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Έχω εδώ τις προσφορές. Παραστατικό, μανικετό κουμπά, υφάσματα γενικότερα για όλα αυτά, περιοχή των υφασμάτων γενικότερα, φερμουάρ, δεν γίνεται με βρούμε, τζιν γενικότερα. Βρε Μαρία, όχι 5, 10% είπαμε. Τι έχεις πάθει σήμερα? Συγγνώμη, είμαι λίγο κουρασμένη. Έλα ρε παιδιά, κάντε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Πού πας? Έχω κι άλλες δουλειές, Αλέξη. Καταρχήν έχω τηλεφωνικό ραντεβού με τον Μάριο από τη διαφημιστική. Και μετά έχω μία άλλη δουλίτσα που δεν μπορεί να περιμένει. Όχι, όχι, πήγαινε, κάνε δουλειά σου. Όχι δουλειά μου, δουλειά σου. Au revoir. Μαρακή, μη μου τον αποπλανήσεις. Λοιπόν, όπως είδαμε, Μαρία, με προσέχεις? Μάλιστα. Λοιπόν, επιπλέον κόστος υπάρχει και στα τεμάτια αυτά και στο μέγεθος αυτό. Για μένα ετοιμάζεσαι? Φεύγεις? Όχι ακόμα. Πάω λίγο στο γραφείο να τελειώσω κάτι δουλίτσες που έχω. Το βράδυ έχω ραντεβού με μια πανέμορφη γυναίκα και δεν βλέπω την ώρα. Χαίρομαι που το ακούω. Εσύ θα μείνεις πολύ ακόμα? Θα μείνω λίγο ακόμα, μπορεί να με χρειάζεται ο Αλέξης. Πρόσεξε, γιατί θα αρχίσω να ζηλεύω. Αυτό είναι απειλή ή υπόσχεση? Θα σου δείξω το βράδυ. Πω. Τι προσόντα. Χαμένο πάει το παιδί. Ορίστε, χρυσό μου. Αχ, σε ευχαριστώ. Ο Αλέξης δεν με αφήνει να κουνηθώ ρούπι. Καλά, καλά. Εγώ πάλι έχω βραδινό ραντεβού με μοντέλο. Πού ακούστηκε? Φεύγω. Φεύγω. Με περιμένεις στο τελιέ. Κρίστο, να σε ρωτήσω κάτι. Γρήγορα, Μανώλο μου, γιατί σου είπα, βιάζομαι. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Κωνσταντίνο Αθανασιάδη τη Rack Fabrics? Με τα κουρέλια που μας προμηθεύει, ή χειρότερη, γιατί? Έτσι. Κοίτα, αν τον έχεις βάλει στο μάτι, ξέχνα τον καλύτερα. Γιατί το λες αυτό?
γιατί δεν είναι σόι. Κυκλοφορούν διάφορα γι' αυτόν. Όπως? Εμπιστευτικά τώρα. Ένας γνωστός μου από άλλον Νίκο μου είχε πει παλιά ότι του είχε προτείνει να τον λαδώσει για να πάρει προσφορά. Έτσι, ε! Mm. Α, κοίτα με ποιους κάνουν παρεούλα κάποιοι. Τι παρεούλα? Εδώ εμείς κάναμε δουλειές. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι όλα φήμες. Εγώ δεν θέλω να σπηλώσω άδικα κανέναν. Σε εμάς εδώ δεν έχει ακουστεί ποτέ τίποτα. Α, ναι, βέβαια. Mm. Δίκιο έχεις. Δεν πρέπει να σπηλώνουμε έτσι κάποιον. Πρέπει πρώτα να έχουμε αποδείξεις. Δεν ξέρω, κύριε Μαντά. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο εύκολο τελικά. Πώς δεν είναι, Μαρία? Καλά τις έχει πιάσει σήμερα. Κρίση απεσιοδοξίας. Όχι, αλλά... Αλλά τίποτα. Έχουμε μειώσει ήδη αρκετά το κόστος. Αν αντικαταστήσουμε και τα κοκάλινα κουμπιά με πλαστικά, όπως προτείνει η Rack Fabrics... Ο Κρίστο θα πάθει εγκεφαλικό. Θα το λανσάρουμε σαν νέα μόδα, σαν πιο φρέσκια νεανική άποψη. Τώρα για τον Κρίστο, άστο σε μένα, ναι. Όπως νομίζετε. Ποιος να είναι τώρα? Λέγεται. Έλα, Αλέξη, είσαι έτοιμος? Έτοιμος για ποιο πράγμα? Για να φύγουμε, έχουμε να βγούμε, το ξέχασες. Αχ, αγάπη μου, δεν το αφήνουμε για απόψε. Νόμιζα ότι θα ξεμπερδέψει μια δουλειά, αλλά οι ρυθμοί είναι πολύ πιο αργοί από ό,τι περίμενα. Δεν σε πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν να τα κυρώνεις. Δεν θα το έκανα αν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος, πίστεψε με. Εξετάζουμε τις προσφορές και πρέπει να κάνουμε την παραγγελία άμεσα. Εξετάζεται, ποιοι εξετάζεται? Από ό,τι έμαθα, ο Δημήτρης έφυγε. Ναι, αλλά είναι εδώ η Μαρία και... Ε, βέβαια, η Μαρία. Αφού έχεις τόσο ωραία συντροφιά, τι να το κάνεις το ρομαντικό δείπνο με μένα? Βρε, καρδιά μου. Τι λόγια είναι αυτά? Δεν πειράζει. Καλύτερα, ίσως. Ευκαιρία να βγω και με τον Πέτρο. Με τον Πέτρο? Να βγεις με τον Πέτρο? Ναι, γιατί? Εκείνος ψοφάει να με δει. Φίλησέ μου τη Μαρία και κάνε κανένα εμβόλιο μετά καλού κακού. Με τον Πέτρο? Συγγνώμη. Τίποτα, τίποτα. Συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν, αν αντικαταστήσουμε τα πλαστικά κουμπιά με κοκάλινα... Συγγνώμη, το ανάποδο θέλατε να πείτε. Τι, είπες κάτι? Όχι, όχι, συνεχίστε. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα. Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε. Τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό. Και τουλάχιστον να έχει τελειώσει, τι βάζει. Να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει ασχερόμαστε. Έλα, κόσμος, θα σε καλάσω. Κετούλα! Και ποτέ με φώναξες, αγάπη. Κάθε πόνο τη σας πάψει κι ας ευχόμαστε. Οπότε, αν προμηθευτούμε από αυτούς τις φόδρες, τα κουμπιά και τα φερμουάρ, εξοικονομούμε ένα 30%. Μόνο που εγώ θα έλεγα να ξανασκεφτόσασταν την πιθανότητα να μείνουμε με την Τέξιχρο. Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή δεν θα κλείσουμε με τη Rack Fabrics? Πώς? Και βέβαια θα κλείσουμε τη Rack. Ποιος είπε κάτι άλλο? Α, για να σου πω. Με ποιο δικαίωμα μου κλείνεις τη μουσική? Τι έχουμε εδώ, φασισμό? Και τούλα. Έχεις τραθεί τελείως. Τι είναι όλα αυτά? Τι, δεν σ' αρέσει η διακόσμηση? Είπα να φτιάξουμε λίγη ατμόσφαιρα για τον καλεσμένο. Ορίστε. Τέλειωσε το κομμάτι. Τι φωνάζεις? Ατμόσφαιρα. Ναι. Ελληνική φιλοξενία δεν ήθελε? Θα την έχει. Και αυτό, τι είναι αυτό? Μια που το είχαμε, το έβαλα. Ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς. Μπορεί να τους γυαλίσεις το μάτι. Και τουλά, είπαμε να κάνεις μια προσπάθεια, αλλά εσύ το... τι, ήθελες περισσότερες σημαίες? Αυτό. Άλλο, άλλο. Πού να χωρέσω καλέ εγώ σε αυτό? Βάλε στόχο να χωρέσεις και ξεκίνα δίαιτα. Ναι, καλά, προτιμώ να ζήσω, ευχαριστώ. Α, παρετούμε. Κάτσε να στρώσω λίγο τη φούστα μου και πάμε. Χριστίνα, τι κάνεις εκεί? Τίποτα, μόλις έφευγα. Μόλις γδινόσουν, δεν λες καλύτερα? Δεν είμαστε καλά. Στο σπίτι σου κάνε ό,τι θες. Στο γραφείο όμως απαιτώ να συμπεριφέρεσαι κόσμια. Συνεννοηθήκαμε? Τι ήταν αυτό? Φωσφανάρι, αγάπη μου, σε ζηλεύει. Θα χειδεί, φαίνεται που σε βλέπει ο Δημήτρης και... Και τι, τρέχει κάτι με εκείνη και το Δημήτρη? Μπα,
Αλλά βάζω στοίχημα ότι εκείνη πολύ θα το ήθελε. Και βέβαια, κανείς μας δεν θέλει να πάρουμε φερμουάρ που να κολλάνε και... Ευκαιρία να βγω και με τον Πέτρο. Εκείνος ψοφάει να με δει. Πάνη! Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας κουράσω. Δεν έλεγα σε σένα. Λοιπόν, Μαρία, φεύγω. Κατέληξα στη Rack Fabrics. Δεν έχει νόημα το συζητάμε άλλο. Καληνύχτα. Και κλείστε τα γότα που φύγεις. Ήρθες. Και τουλά, τέρμα τα καραγκιοζηλίκια. Τι κάνεις εκεί, θα σκοτωθείς, εγώ έβαλα σκάλα. Δεν θα αφήσω να μας περάσει ο άνθρωπος για τρελαμένους εθνικόφρονες. Μπράβο, ξεκρέμασε τη σημαία. Άλλους θα τους τρέχανε στην ασφάλεια για κάτι τέτοιο. Και άλλες σαν και σένα, λες το τρελάδικο. Τι κρίμα. Δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις διακόσμηση. Να μην αφήσουμε τον άνθρωπο να περιμένει. Δεν είναι σωστό. Και του λέει είπαμε. Φρόνημα. Καλώς ορίσατε, Herr Dr. Matthias Müller. Στην υγειά της πιο ωραίας γυναίκας που έχω γνωρίσει ποτέ. Έλα τώρα, Πέτρο, υπερβάλλεις. Καθόλου. Ναι, καλά. Εγώ είμαι η πιο ωραία γυναίκα, αλλά όλοι παντρεύτηκες. Αφού δεν μπορούσα να έχω εσένα. Τώρα γιατί λες ότι θες, αφού σου είναι τρελά ερωτευμένος με τη Βίκη. Αρχικά έτσι νόμιζα. Στην πορεία, βέβαια, την πάτησα για τα καλά μαζί σου. Αλλά εσύ, πέρα βρέχει. Αφού τα έχεις με την καλύτερη μου φίλη. Αλλιώς. Έλα τώρα, Μαρκέλα, πες μου. Είμαστε μεγάλα παιδιά πλέον. Τι θες να σου πω. Αυτό που ξέρεις ότι κατά βάθος ξέρω. Αν δεν τα είχαμε την καλύτερη σου φίλη, θα είχε γίνει κάτι με εμάς. Έχει νόημα να τα συζητάμε τώρα αυτά. Θέλεις κι άλλο κρασί. Εγώ στη θέση του Αλέξη δεν υπήρχε περίπτωση να σ' άφηνα ποτέ μόνη σου. Δεν υπήρχε περίπτωση να σε παραμελούσα για χάρη της δουλειάς. Πέτρο. Δεν σε βγάλα ποτέ από μέσα μου. Πες μου ότι εμείς οι δύο έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Σε παρακαλώ, νομίζω ότι πρέπει να φύγεις. Τον Αλέξη τον αγαπάω και δεν αφήσω κανέναν και τίποτα να μπει ανάμεσά μας. Μαρκελά, κοίταξε με σε παρακαλώ και πες μου ειλικρινά. Μήπως ενοχλώ. Αλέξη, τι κάνεις εδώ. Σωστά. Η βραδιά φαίνεται αποκλειστικά τα τέτ. Να μην σε στο χαλάω. Να φύγω. Να μην συνοχλώ πάνω στο καλύτερο. Μη λες βλακίες! Εγώ και ο Πέτρος απλώς φάγαμε μαζί. Θυμάσαι τον Πέτρο? Βρε τον Πέτρο. Πάντως εγώ τον θυμάμαι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Έτοιμος να σ' αρχίσω στις ανάποδες. Εσύ καλά? Αμέ. Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να χαίρεσαι. Εκτός κι αν γουστάρεις να τις τρως. Σιγά μην τις φάω από σένα. Σε πέρναγα δύο κεφάλια και δύο τάξεις ανέκαθεν. Αχ, φίλε, δεν σου έχουν πει ότι το μέγεθος δεν μετράει. Τουλάχιστον όχι στη μια που μπορώ να σου κάνω. Σταματήστε! Είστε γελοί και οι δύο, σταματήστε! Συγγνώμη, Μαρκέλα, αλλά δεν μπορώ να ανέχομαι να μου μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Κι εγώ δεν ανέχομαι να την πέφτω στην κοπέλα μου. Α, ναι, για να συμβαίνει αυτό, μάλλον κάτι δεν κάνει σωστά, Αλέξη. Τι λες, ευλαμμένε! Αλέξη, σταμάτα! Τι να θα δεν τρέπεστε λίγο! Αν δεν τρέπεσαι εσύ, μέλουσα γυναίκα μου και καλά. Που κουβαλάς γκόμενο στο σπίτι. Γιατί να τραπώ εγώ, μου λες. Ποιους γκόμενους, ρε Αλέξη! Φίλοι είμαστε με τον Πέτρο, φίλοι, καταλαβαίνεις! Α, έτσι είναι οι φίλοι. Έτοιμοι να φάνε ένας τον άλλον. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα. Αν ηρεμήσεις λίγο, μπορώ να σου εξηγήσω. Πέτρο, συγγνώμη για αυτό που έγινε. Μπορείς να φύγεις, σε παρακαλώ πολύ. Μα όχι, Μαρκέλα, μου κράτα το να συνεχίσετε τη ρωματζάδα σας. Φεύγω εγώ που είμαι για κάλεστος. Αλέξη! Αλέξη! Τώρα,
Δημήτρη, έρχομαι! Τι κάνεις εσύ εδώ? Φεύγω. Σ' αφήνω με τον κομμενάκι σου. Καλά, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα ζήλευες τόσο πολύ. Εσύ! Δεν σε ζηλεύω. Σε συχαίνομαι. Πώς τολμάς να φαίνεις σπίτι σου αυτόν και να τον φυλάς κιόλας? Με είδες να τον φυλάω? Σας είδα αγκαλιά. Ποιος ξέρει τι κάνατε τόση ώρα εδώ πέρα. Μπορούμε να πάμε μέσα να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Θα του πω να φύγει. Μπα. Από τώρα. Αλέξη, μπες μέσα. Πέτρο, όπως καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Φεύγω. Θα σε καλά όμως. Αν γίνει βίος, να μου τηλεφωνήσεις. Μην ανησυχείς, Πέτρο, θα είμαι μια χαρά. Συγγνώμη για ό,τι έγινε. Εμένα με συγχωρείς. Καληνύχτα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε καλύτερες συνθήκες. Καληνύχτα, Πέτρο. Κάνα καλύτερο, δεν βρήκες να με κερατώσεις. Μόνο αυτός ο φλόρος σου, κάτσε. Αλέξη, πραγματικά δεν σε πιστεύω. Πώς τολμάς να μου κάνεις εσύ σκηνή? Εσύ που τόσα χρόνια έχω υποστεί τα πάνδυνα. Σοβαρολογείς? Έχεις υποστεί εσύ ποτέ τέτοιο σκηνικό? Με έχεις πιάσει ποτέ στα πράσα με αλή? Επειδή είσαι τυχερός. Αν είχα ένα ευρώ για κάθε κουτσουκέλα σου που μάθαινα, θα ήμουν πιο πλούσια και από την Αθηνά Ωνάση. Σοβαρά? Εγώ φταίω που και να μιλήσω με κοπέλα παρεξηγούμε. Καημενούλη μου, όλοι σε παρεξηγούνε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Χαίρεσαι? Καλά, έχεις ξεφύγει τελείως, έτσι. Να μάθεις πώς είναι. Να δεις τι ωραία που είναι να αμφιβάλλεις για τον άνθρωπο που αγαπάς. Να μην ξέρεις αν είσαι η μόνη γυναίκα στην καρδιά και στο κρεβάτι του. Πώς το παραδέχεσαι? Κοιμήθηκες μαζί του? Δεν ξέρω. Πάντως μια φορά στα πράσα δεν μας έπιασες. Μαρκέλα, δεν κάνω πλάκα. Πες μου τι έγινε με τον τύπο. Σε προειδοποιώ, θα χωρίσουμε. Τίποτα δεν έγινε. Εγώ άλλωστε δεν έχω σεξουαλικές ανάγκες. Έχω μόνο πολλές συναισθηματικές απαιτήσεις. Εσύ δεν το πες? Συναισθηματικές? Δηλαδή τι, τον γουστάρεις? Εσύ γουστάρεις εμένα, Αλέξη. Γιατί τον τελευταίο καιρό έχω τις απορίες μου. Ήταν η στιγμή.